Καζάκι, θλίψη σήμερα για όλο τον κόσμο. Θλίψη, πραγματικά μεγάλη θλίψη. Χάσαμε το φίλο μας, χάσαμε το συνάδελφο, χάσαμε τον αγωνιστή. Χάσαμε έναν άνθρωπο που δημιούργησε και θα δημιουργούσε πολλά. Θα μείνει ζωντανός στη μνήμη μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι ονειρευόταν, θα προσπαθήσουμε να συμπεριφερθούμε με τους ίδιους τρόπους που συμπεριφερόταν, γιατί πραγματικά ήταν ένας αξιόλογος και ένας άνθρωπος ο οποίος θα μείνει στην ιστορία της περιοχής μας. Ευχαριστούμε όλοι.
Λίγο πίσω. Εντάξει. Πάμε. Κύριε Λίτσο, θλίψη και οδύνη σήμερα για όλο το νόμο Ροδόπης, για όλο το λαό και τους πολιτικούς άντρες. Όπως το είπατε, για όλο το νόμο Ροδόπης και όχι μόνο για το Δήμο Κομωτινής. Για μας βέβαια είναι γνώριμος αυτός ο πόνος που ζει σήμερα ο Δήμος Κομωτινής. Μέσα σε ένα περίπου χρόνο δύο άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν φύγει από το νομό μας. Και αν ο Πέτρος Αλμπανίδης ήταν παιδί της τοπικής αυτοδιοίκησης, σίγουρα ο Γιώργος Παπαδριέλης είναι ο πατριάρχης της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νομό μας. Είναι ένα μεγάλο κενό, είναι πολύ βαθύς ο πόνος για όλους μας. Πιστεύω ότι η Κομωτινή ό,τι κατάφερε μέχρι τώρα το έχει καταφέρει ακριβώς γιατί πέρασε από το τιμόνι του Δήμου Γιώργος Παπαδριέλης. Θέλω να πιστεύω, για να μην πω ότι είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι οι παρακαταθήκες του για πολλά πολλά χρόνια ακόμα θα μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα, σε κάθε σχεδιασμό που θα κάνουμε για αυτή την περιοχή. Κάτσε εδώ σε μέλλον. Εγώ δεν έχω. Χάρη. Σαντάρμα. Είναι στο σχολείο. Παιδί του σχολείου. Ναι. Τι με τηλέφωνο. Η μέρα θλίψη σήμερα για όλο τον ομόλογο. Έχω πει πολλές φορές ότι τούτη περιοχή έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Γιώργου του Παπαδριέλη. Ο Γιώργος ήταν δάσκαλός μου. Διετέλεσε μαθητής του. Μας αφήνει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά, μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Ήταν ο άνθρωπος της υπέρβασης, της συνένεσης, της ρήξης. Κοίταζε μόνο τα συμφέροντα του τόπου του. Αγαπήθηκε από όλη την τοπική κοινωνία. Θα είναι δίπλα μας πάντα, σημειολογικά, μέσα στην καρδιά μας. Θα το θυμόμαστε πάντα, το φίλο, το παλικάρι, το Γιώργο τον Παπαδριέλη. Είναι αυτός που συγκρούστηκε με πολλά συμφέροντα. Σίγουρος ο Μάρκης. Είναι αυτός που μίλησε για αρμονική ειρηνική συνύπαρξη, για αστυνομία, ισοπολιτεία, για την ανάπτυξη περιοχής. Θα συνεχίσουμε το δρόμο που μας άφησε ο Γιώργος Παπαδριέλης. Κύριε Δήμαρχε, για την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική ένωση δημόσια κοινοτήτων, η σημερινή είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι μια μέρα αλλαγής σελίδας. Είστε από τους ανθρώπους που συνεργαζόσασταν με τον Γιώργο Παπαδριέλη. Θα ήθελα έτσι, με δύο λόγια, μου πείτε τι άνθρωπος ήταν. Ο Γιώργος, ο δάσκαλός μας ως δήμαρχος, ήταν ένας πολύ καλός στενός φίλος με ηθική και αξίες ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα μην ξεχνάμε ότι ήταν πρόεδρος και στην τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων, ήταν πρόεδρος της ΤΕΔΚ, πρόσφερε, αγάπησε και παράλληλα μεταβίβασε και στην προηγούμενη θητεία του όλη την εμπειρία του στην ΚΕΔΚΕ, που βοήθησε αρκετά όχι μόνο τους καποδιστριακούς δήμους αλλά σε όλη την επικράτεια, έδωσε αυτό το δυναμισμό και εκτός από τα αξιώματα και από τα καθήκοντα που μας ανατίθονται, ζήτησε πάντα αυτά πρέπει να πορεύονται και με πόρους. Με πόρους, με κεντρικούς αυτοτελούς πόρους. Και πιστεύω ότι σήμερα οφείλουμε πάρα πολλά σε ανθρώπους όπως τον Γιώργο και στον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πετρίδη, ο Δήμαρχος Κομωτινέων, ο Γιώργος Παδριέλης, βρίσκεται ανάμεσά μας. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε εσείς να... Τι θα μπορούσατε να πείτε για αυτή την απουσία, είστε ένα από τους πιο στενούς συνεργάτες. Οι ώρες, όπως είπατε, είναι πολύ δύσκολες. Δεν είναι ώρα για δηλώσεις. Άλλωστε, δήλωση ήταν η ίδια η ζωή και η ίδια η πορεία του Γιώργου Παπαδριέλη. Αυτή τη δήλωσή του, όλα αυτά τα χρόνια, ο κόσμος την εισέπραξε και την ανταποδίδει με τη συγκίνηση και με την οδύνη την οποία δείχνει αυτές τις μέρες, όχι μόνο τώρα που συνέβη το μοιραίο, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της αρρώστιας του που ήταν δίπλα του, όλος ο κόσμος της Κομωτινής, με συγκίνηση και με αγάπη. Άλλες δηλώσεις δεν χρειάζονται. Ευχαριστώ. Κύριε Τσαπασλή. Το όνομα Γιώργος Παπαδρέλης θα μείνει για πάντα και πιστεύω το έργο του να είναι για πάντα. Θα είναι αθάνατος. Αυτά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τον Γιώργο του Παπαδρέλη. Ένα θα πω, θα μείνει αθάνατος στις καρδιές μας και στις ψυχές μας αλλά και των παιδιών μας. Το έργο του έχει μείνει στην Κομωτινή και θα μείνει αξέχαστο όπως και αυτός. Πενθούμε πραγματικά. Για τον Γιώργο τον Παπαδριέλη πιστεύω δεν αξίζει να κλαίμε, ασχετά αν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γελάμε και να χειροκροτάμε. Εγώ θα πω δύο λόγια βλέποντας το από δύο πλευρές. Στη μια πλευρά από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο ήταν στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που το αναγνώρισε η πανεπιστημιακή κοινότητα, ήταν ο εν ζωή τοπικός παράγων που κατανόησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τη σημασία του πανεπιστημίου για τον τόπο μας. Και το έδειξε και έμπρακτα. Αυτό βέβαια διαχρονικά, όχι σε μια μονωμένη στιγμή. Πέρα από αυτό, σαν μέλος της αθλητικής οικογένειας του τόπου μας, θα πρέπει να πω πως η οικογένεια αυτή έχασε πραγματικά το στήριγμά της. Τον πρόεδρο, τον παράγοντα, τον οπαδό, τον φίλαθλο, αυτόν που έλυνε πάντα τα προβλήματα, με αυτόν που γνώρισε μεγάλες δόξες, ιδιαίτερα το μπάσκετ της πόλης μας. Θα πρέπει όλοι να τον θυμούνται και να κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να συμπληρώσουν το κενό που άφησε. Τόσο ο Δήμαρχος Απόντινος Χαριτόπουλος, όσο και οι προσκεκλημένοι του, ήταν το γεγονός ότι οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κάπως περισσότερο αυτόνομες. Thank you.
βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτοαμαρτιών, παρά Χριστό το αθάνατο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κύριε το ετησόμεθα. Κύριε
αφιέρωσε τη ζωή της, η οικογένειά της, τα παιδιά της, η πάνω και αποσυμμένη σύζυγός του και τα παιδιά του και οι τέτοιες της Αθηνά, της Κομωτινής, του Νομού Ροδόπης, να εργαστείς. Έκανες και εγώ προς το κατοίκον σου. Πέρασα πολύ δήματι, αλλά η δική σου περιοχή και η εποχή θα αφήσει ανεξάρτητα εκείνα τα έργα τα οποία δημιούργησες μέσα σε κρίσιμο σημείο, διότι κατόρθωσες με την καρδιά την δομηρή γεμάτος πάω. Η αγάπη προς την θρησκεία και την πατρίδα μας. Η αγάπη προς όλους τους χριστιανούς και μουσουλμάνους. Να ενώσει στο Συμβουλίο σου όλες τις παρατάξεις όλων των κοινωνιών και αποτιμούν σύμφωνα με την ρίση. Πάντα ισχύει ο ενδυναμιανούντι με Χριστό και εν τη αγάπη την ενότητα ισχύει στα τροφόλυντα πάντα η εργάσια σας. Αόκρος και βόρκος με τη δύναμη του Θεού πάντα πίστευες μία λιμόνικη συνεργασία μαζί μας και το ενδιαφέρον σου και τα εκκλησικά θέματα. Καλησμόνητε, φίλε και αδερφέ μας Γιώργο Παπαδρέλη, δήμαρχε της Κομωτινής, θεμελιωτή και πρωτεργάτη της νέας ανάπτυξής της. Σύσσωμη πολλοί, οι συνοικίες και οι αγροτικοί οικισμοί της, συγκεντρωμένοι σήμερα μέσα και έξω από τον ιερό χώρο αυτού του ναού, εν τάφος εκηδεύουν. Ο θάνατός σου ήταν της μοίρας αδρόκητο κτύπημα. Κονταρομάχησες με τον Γάροντα σαν νέος στρατιώτης διγενής και λύγησες ηρωικά την τελευταία στιγμή. Ίσως γιατί έτσι ήταν το θείο θέλημα που σε κάλασε κοντά του για να σε κατατάξει στη χώρα των αθανάτων. Μεγάλη οδύνη μας για το γαμό σου. Αλλά μεγαλύτερη η περηφάνεια μας γιατί εσύ ήσουν ο οδηγητής μας. Ήταν το πέρασμά σου μια πορεία συσπήρωσης όλων των ανθρώπων της γενιάς μας. Αλλά και των παλιότερων και των πιο νέων γύρω από το προσκλητήριο του τόπου για λύτρωση από τον παραγωνισμό, την παραγνώριση, την υποβάθμιση, τη στασιμότητα. Ήταν το πέρασμά σου μια ολόκληρη δωδεκαετία δεμένο στο σωτήριο άλμα της συμμετοχής, στη συλλογικότητα, στην ευθύνη, στην αυτογνωσία, στο δημοκρατικό προγραμματισμό, αλλά και στη δύναμη του ενεργού πολίτη. Όταν μαζί ξεκινήσαμε όλοι οι συντελεστές της δημοτικής μας παράταξης ως νέα πορεία, δεν ήταν λίγοι όσοι μας λιδόριζαν και μας θεώρησαν σαν εθεροβάμονες νεανίες. Αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Ήταν μια πορεία που με την έπνευση και τους οραματισμούς σου γύρισε την πλάτη στην εσωστρέφεια και τη μεψημερία. Μια πορεία που από την πρώτη στιγμή είχε για μοναδικό στόχο τη δημιουργική δουλειά για να ξαναδώσουμε νέα πνοή στον τόπο αυτό, να τον απαλλάξουμε από τον εφησυχασμό και να τον αναδείξουμε σε ισχυρό πόλο έλξης για ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο, την ισονομία, την ισοπολιτεία, την κοινωνική αναγέννηση, τον πολιτισμό, την ιστορία που μας πρόσταζε να κοιτάζουμε μόνο εμπρός. Ήταν ένας δρόμος δύσκολος, ανήφορος πραγματικός και επικίνδυνος, που μας τον απάλυνε από καιρό σε καιρό η καρτερικότητα η δική σου.
η πίστη σου ότι στο τέλος θα μας έρθει το φως και οι ορίζοντες θα γίνουν πιο ξεκάθαροι. Τώρα η Κομωτινή, η δική σου Κομωτινή δήμαρχέ μας, λάμπει στο φως της αναδημιουργίας μας. Η κοινωνία της, όλοι οι ενεργοί και συμμέτοχοι πολίτες, άνδρες, γυναίκες, νέοι και νέες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, νοιάζονται πλέον για τον τόπο τους. Διαμορφώνουν τις τύχες του. Χαράζουν χαρμόσυνο και νικηφόρο το μέλλον του. Έχουν αφόρμητα μεταβληθεί σε συμμαχητές και συντρόφους σε μια γόνιμη σύνθεση που έχει επιφέρει τη μεγάλη τομή. Σήμερα, χάρη σε σένα και μόνο σε σένα, ο Δήμος μας, ως εκφραστής του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι μηχανισμός νομής της κομματικής ή της κρατικής εξουσίας. Έχει μεταλλαχθεί σε αστερισμό σημαντικών αλλαγών και μετασχηματισμών της τοπικής κοινωνίας. Εσύ μας έδειξες τον δρόμο. Με πρωτοπόρο εσένα πορευόμαστε, όχι για να επαναπαυθούμε με αυταρέσκεια σε όσα μικρά ή μεγάλα πετυχαίναμε, αλλά εξακολουθούμε να υπάρχουμε για να σχεδιάσουμε και να θεμελιώσουμε σύμφωνα με τη δική σου νοητή πλέον παρένεση και παρακαταθήκη το δρόμο για τις επόμενες δεκαετίες. Είμαστε εδώ για να θεμελιώσουμε όπως εσύ το προσδιορίζες και όλοι μαζί το μέλλον του τόπου μας και να κλείσουμε οριστικά την πόρτα στο παρελθόν. Αγαπημένε μας Δήμαρχε, θα μπορούσα να σε αποκαλέσω πολύ κλαστέ. Δεν θα το κάνω σε καμιά περίπτωση. Το κλάμα και ο οδηγμός δεν ταιριάζουν στους νικητές. Στους νικητές ταιριάζει το χειροκρότημα του θριάμβου. Η αναγνώριση, η παραδοχή του μέχρι τώρα ανεπανάληπτη. Εσύ τα κέρδισες αυτά με τα οράματά σου, με τη δύναμη και την αξία σου. Εσύ μετέτρεψες την Κομωτινή σε πόλη ασφάλειας, σε πόλη σταθερότητας, σε πόλη σύμπνοιας, συναδέλφωσης και ειρηνικής συνύπαρξης των κατοίκων της. Σε πόλη ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας. Σε πόλη της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε πόλη ισότιμη με όλες τις άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Σε πόλη με φωνή και κύρος, ακόμη και σε χώρους πέρα από τα εθνικά σύνορα της χώρας μας. Σε τιμούμε ως ακέραιο άνθρωπο, ως πρωτοπόρο αγωνιστή. Τιμούμε το αντάφυλλο που κάνω, το ζεσταίνω όλο το χειμώνα. Το φροντίζω νύχτα μέρα, αγρυπνώ πάνω σε αυτό και το προστατεύω. Κι άλλο δεν κάνω και δεν έχω στο μυαλό μου παρά να σκέφτομαι αυτό. Αυτός ήταν και ο Γιώργος Παπαδρέλης, ο δήμαρχός μας. Άλλο δεν είχε στο μυαλό του νύχτα και μέρα παρά μόνο την αναδημιουργία και την ανάπτυξη της Κομωτινής. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ προσκυνητές στη μεγάλη θυσία του. Ο θάνατός του μοιάζει με θάνατο παλικαριών της ιστορίας μας. Επειδή από παλιά ακούσαν πολλοί να αποφασίσουν, αποφάσισε ο δήμαρχός μας. Και ο δήμαρχός μας αποφάσισε να δώσει ό,τι είχε και έδωσε τον εαυτό του. Έχουμε χρέος απέναντι το όλοι μας. Αυτοί που πέρασαν, εκείνοι που θα έρθουν και οι άλλοι που θα περάσουν. Θα μας δικάσουν και οι αγέννητοι και οι πανηνεκροί. Φίλε και σύντροφε, Γιώργο Παπαδρέη, δήμαρχε μας, με οδύνη και πολύ σεβασμό σε αποχαιρετούμε σήμερα.
κατεγορούμε στην τελευταία κατηγορία του τον ακατάμετρο αγωνιστή της δημοκρατίας. Πολιτικό και λειτουργικό. Βαρύτατο καθήκον μου ανεπέφη εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, της κυβέρνησης, του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, να απευθύνω το ίστατο χαίρε στον αγωνιστή δήμαρχο Κομωτινής Γιώργο Παπανδρέλη. Σύντροφε Γιώργο, πρωτοπόρος πάντοτε υπήρξες στους κοινωνικούς αγώνες και η παρουσία σου υπήρξε καθοριστική. Η αναγνώριση της προσφοράς σου δεδομένη και δημόσια επανειλημμένα εκπεφρασμένη. Δήμαρχε μας, αγαπημένε, υπηρέτησες με πολύ πάθος την τοπική αυτοδιοίκηση και ήσουν διακεκριμένος τέλεχός της σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι συμπατριώτες σου εδώ στην Κομωτινή με τον πλέον πανηγυρικό και αδιαφυσβήτητο τρόπο έδειξαν έμπρακτη την αγάπη και εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό σου, αναδεικνύοντάς σε για πολλές φορές σε πρώτο πολίτη αυτής της σημαντικής για την πατρίδα μας πόλης. Πέτυχες να αναδείξεις τα πλεονεκτήματα της περιοχής και κατάφερες κεφάλι να καταστήσεις αυτήν την πόλη θαυμαστή και σεβαστή σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Φίλε μας Γιώργο, οι προσωπικές σου δυσκολίες σε θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν να σε πτωήσουν. Ορθώς και με ψυχικό σθένος αξιοθαύμαστο ακόμα και από το καροτσάκι του πόνου μας ενεθάρρυνες. Ερχόμασταν κοντά σου να σε ψυχώσουμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου και φεύγαμε από σένα ψυχωμένοι και δυναμωμένοι, γιατί η δύναμη της θέλησής σου και η αγάπη για τη ζωή ήταν αυτά τα οποία υπερήχαν. Ποτέ δεν το έβαλες κάτω. Τι κι αν το αδύναμο σώμα νικήθηκε από την απάρατο νόσο, η ψυχή σου μένει ζωντανή. Οι αγώνες σου θα μας εμψυχώνουν στο μέλλον, οι επιτυχίες σου θα μας ακολουθούν. Ο αδαμάντινος χαρακτήρας σου θα μας καθοδηγεί εμάς και τους συνεργάτες σου, συνεχιστές του έργου σου. Στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου και στα παιδιά σου, άφησες βαριά την παρακαταθήκη του ονόματός σου, παρηγοριά για το βαρύ πλήγμα και το αναπλήρωτο κενό. Να είσαι βέβαιος, αγαπημένε μου φίλε, δήμαρχε δημιουργική, σύντροφε αξέχαστε, δικέ μας Γιώργο, ότι η θύμησή σου θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και ότι ο παραδαμάτων χρόνος θα φανεί ανάξιος και ανίκανος να εξαλείψει ό,τι καλό και ωραίο μας προσέφερες, αιωνία σου η λίμη. Καλείται να προσέλθει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Η ελληνική αυτοδιοίκηση κρίνει σήμερα το Καμόσο μαζί με την Κομωτινή Κυφτάκη, μαζί με την οικογένεια του Σπύρου σου, μαζί με τους συμπολίτες και τους συνεργάτες. Η πολιτική επιστήμη, η επιστήμη που γεννήθηκε στους αυτές τους ελληνικούς χρόνους εδώ στον τόπο μας, στην Ελλάδα, από τότε από παλιά μέχρι και σήμερα, σε εκατοντάδες συγγράμματα αναφέρεται στο μεγαλείο του Ερετού. Πράγματι, η ανάδειξη κάποιου στη θέση του πρώτου κορυφαίου του εκλεκτού από τους συμπολίτες του με ελεύθερη κρίση και δημοκρατικές εκλογές και όχι ελεύθερο ή κάποιο εξωγενούς της του κέντρου που υποθέτει χάρισμα και αποτελεί την ουσία της δημοκρατίας.
ήταν η πρώτη και τελευταία σκέψη, αδερφέ Γιώργο, πέρασε το μυαλό μου, καθώς προσπάθησα μέσα στον πόνο να γράψω δύο αράδες κοινής μας πορείας που υπηρετούσε την κομμουνική και την φράγη του τοπική αυτοδιοίκηση της πατρίδας μας. Μας έμαθες πρώτα και πάνω απ' όλα όλους να εμπιστευόμαστε τη φιλία σου γιατί ήταν πάντα ειλικρινής και απλόχημα. Μας έλεγες να παλεύουμε όλοι για τον τόπο μας, κοιτώντας και λίγο παραπέρα. Γιατί όπου καθώς έλεγες, ο ήλιος βγαίνει για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για μερικούς. Μας έλεγες να βάζουμε πίσω και κάτω τις διαφορές μας, προτάζοντας πάντα την ενότητα της αυτοδιοίκησης, γιατί όπως στήριζε μέσα, πώς αλλιώς θα πάμε μπροστά. Μας έλεγες, Γιώργο. Μας έβαλες πολλά, αλλά νομίζω πως κάποτε πρέπει να σε απαντήσω, γιατί ξέρω πως δεν σου άρεσαν τα πολλά λόγια. Πρέπει όμως και μένει ένα ακόμα να πω μπροστά σου, ότι μας έκανες να αγαπήσουμε όλοι εμείς οι άλλοι έξω από τη Φράγκη, να αγαπήσουμε αυτή τη γη της Φράγκης, γιατί μας βοήθησε να την καταλάβουμε. Χωρίς οριοποιήσεις και μεγάλους διαδεσμούς, χωρίς φόβο και δικαστικές λογικές, με λόγια απλά και στέρια που πιάνουν μέσα την ψυχή σου, γι' αυτό και τα μυστικά μας έκανε όπως να καθίσουν την τράπεζα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, Γιώργο, λένε, που θα αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και όχι μόνο τα επόμενα χρόνια, είναι πως θα πρέπει να ανταποκριθεί ο θεσμός με ένα σύγχρονο, λένε λόγο, να βάλει καινούργια στοιχεία, γιατί θα βρεθεί ο θεσμός της αυτοδιοίκησης ήδη βρίσκεται σε πολλά μέρη στην Ευρώπη και στη χώρα μας απέναντι σε φαινόμενα πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Τον έδειξε στον δρόμο και ο Αρπεσέ εδώ στην Κομωτινή. Αγάπη στον τόπο, καμία διάκριση σε όλους τους ανθρώπους, βαθιά γνωσίωση στη δημοκρατία. Αυτός ο απλός αλλά και συνάμα δύσκολος δρόμος είναι ο δρόμος για την αυτοδιοίκηση του άλλου. Υποκλεινόμαστε με οδύνη και σεβασμό που στάζει στο Ρώσο σήμερα Γιώργο, γιατί τίμησε στη Φράγκη και την Κομωτινή, γιατί τίμησε την ελληνική αυτοδιοίκηση, αλλά και όλους. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, σήμερα η Ελλάδα, η Θράκη, η Ροδόπη, η Κομωτινή γραφούν. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτική, η κοινωνία κλέβουν. Κινήθηκε ένας από τους θεμέλιους λίδους της καρποφόρου οικοδομής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Μια προσωπικότητα που υπηρέτησε τους θεσμούς και τη δημοκρατία με αυταπάρνηση και ερμηνισμό. Ένας πολιτικός που με τη θυσιαστική προσφορά του έγινε οδόσιμο, φωτεινό και την Κομωτινή, τη Ροδόπη, τη Θράκη. Ο Γιώργος Παπαδρέλης αφήνει σε εμάς τους συναδέλφους του, δημάρχους, κοινοτάρχες, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους και στην κοινωνία ως παρακαταθήκες λαμπρά παραδείγματα αξιών, έργων και το καταστάλαγμα της αυτοδιάς. Με την αξιόλογη δράση και τις εμπλεσμένες πρωτοβουλίες του τόσο στην Κέρκη όσο στην Τέρα και στον Δήμο Κομωτινής μας δίδαξε πως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι άσκηση, αγωνία, ευθύνη, διαγωνία. Η θητεία του Γιώργου Παπαδρεέλη ως Προέδρος του Τέρα του Μουροδόπης επί δύο τετραετίες ήταν εξαιρετικά γόνιμη και προσοδοφόρα για την περιοχή μας και τους πολίτες της. Προστάρισε στους αγώνες για την διεκδίκηση των μεγάλων έργων στον τόπο μας, όπως η αιματία, φυσικό αέριο, κάθετη άξονες και άλλα πολλά. Προστάρισε και στις διεκδικήσεις της ΤΕΠ για μια τοπική αυτοδιοίκηση πιο ανθρώπινη, με κοινωνικό πρόσωπο, δίπλα στον πολίτη και τα ζητήματα που απασχολούν. Το ήθος και οι ιδέες του, η εμπειρία, η μαχητικότητα και το όραμά του
ενέπνευσαν και θα εξακολουθούν να καθοδηγούν όλους εμάς που είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε μαζί του. Πολύκαρπος, ήρεμος, γλυκομήλικος, ευγενικός, κοινωνικός, ακούραστος, δεν θα λιμονίζουμε ποτέ τις πολύτιμες συμβουλές και τις παρατηρήσεις του για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα κουβαλάμε πάντοτε στη μνήμη μας τις κοινές μάχες μας για την πρόοδο και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Την ισονομία και ισοπολιτεία, την αρμονική συνύπαρξη, την ειρήνη, τη φιλία των λαών. Αγαπητέ Γιώργο, θα σε θυμόμαστε και θα σε μνημονεύουμε ως άνθρωπο αληθινό, με αρετές σπάνιες και γαλήνωτα μοναδικά. Τώρα μας βλέπεις και μας χαμογελάς και μας δίνεις ουράκια, παρέα με άλλες μεγάλες, αγαπημένες και θυμημένες γραφές. Τον Γιώργο του Τουλακάκη, τον Ηλία Ευαγγελίδη, τον Φίλιππο Αμπερίδη, τον Πέτρο Αλμπανίδη, τον Δημήτρη Τσετινέ. Γιώργο, η αναχώρησή σου αφήνει σε εμάς απέραντη λύπη και στερεί την οικογένειά σου και από όλους εμάς ένα τόσο αναγκαίο στήριγμα όπως εσύ σε αυτόν τον δύσκολο αιώνα. Το κενό θα μείνει ασυμπλήρωτο, ακριβώς επειδή κάποιο ανέκδοτο στο κομμάτι του εαυτού μας έφυγε μαζί σου. Αιωνία ενήμη σου, αγαπητέ και μονάχα φίλε, καλώς σου να είσαι. Καλείται να προσέλθει ο νομάρχης Ρόδους. Παρακαλείται να προσέλθει ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο Πασόκ Ρόδους. Σύντροφε Γιώργο, το άγγελμα του θανάτου σου πάγωσε τις ψυχές όλων μας. Ήταν κάτι που κανείς δεν ήθελε και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει. Αδυνατούμε ακόμα να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι ο σύντροφό μας, ο δήμαρχος Κομωτινίων, ο πολιτικός της σύνεσης και του μέτρου, ο Φίνος Γιώργος, δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Έλα και όμως σε εμάς, ο άτυχος κλήρος, να γράψουμε για σένα Γιώργο πικρό μυρολόι. Πού πήγες σύντροφε? Είναι γιορτή, χαρά και πανηγύρι εκεί που πήγες. Κρύα και μαύρα και λευκά και μάρμαρα ορθά και απειλητικά τα τρόπαια αυτού του θανάτου. Εκεί σύντροφε πλέον θα κατοικείς. Τι θέλεις, τι ζητάς εκεί? Μα για όλους μας αυτός είναι ο τόπος. Αλλά εσύ γιατί βιάστηκες τόσο? Και η νιώτη σου, η ευγένειά σου η ζηλευτή, η ευφυΐα και η αρετή σου τι θα γίνουν Γιώργο? Πώς να σε λησμονήσουμε σύντροφε και πώς να εξαλειφθεί από τη μνήμη μας η συμπαθής μορφή σου? Δήμαρχε, αδελφέ και σύντροφε, η πόλη που σε γέννησε, η πόλη που αγάπησες, η πόλη που μέχρι την τελευταία στιγμή υπηρέτησες, σήμερα βρίσκεται εδώ, δίπλα σου, κοντά σου. Η πόλη πένθης ίσομη. Αυτή την ηλιόλουστη μέρα, μια απέραντη θλίψη μας διαπερνάει όλους. Όλοι οι σύντροφοι και συναγωνιστές σου είμαστε εδώ, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, υποκλίνονται στο σκηνομά σου, γιατί όλοι αναγνωρίζουν τους αγώνες σου για ισονομία, ισοπολιτεία και συνεργασία. Έφυγες και μας άφησες κληροδότημα πολύτιμο, την αγωνιστική διάθεση, την αποφασιστικότητα, αλλά και την υφαλιότητα, το μέτρο και το ήθος. Η τοπική αυτοδιοίκηση που λαμπρά τίμησες θα αναζητεί την προσφορά σου. Το έργο σου τεράστιο θα μείνει στην ιστορία σημείο αναφοράς. Θα είσαι πάντα σύντροφε στη μνήμη μας, παρόν στις σκέψεις μας
στους αγώνες μας και στις αποφάσεις μας οδηγητής, ως ξεχωριστός άνθρωπος που ήξερε να συνδιαλέγεται με αποτελεσματικότητα, να λειτουργεί ως συνθετικός κρίκος στις κρίσιμες φάσεις της προοδευτικής μας παράταξης. Είναι οδυνηρό όταν ο θάνατος μας κλέβει εκείνους με τους οποίους μας συνδέουν συναισθήματα αγάπης και φιλίας και συμμετέχουμε λοιπόν με μάτια υγρά στην βαθιά οδύνη που προκαλεί η απώλειά σου Γιώργο στην οικογένειά σου. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα θα είναι τα μάτια της ψυχής σου. Όλα τα σήμαντρα ασημάνουν στην έξοδό σου, στην παραπομπή σου Γιώργο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα και ευλογημένη η θεϊκή γη που θα συσκεπάσει. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε. Ακόμα και όταν εκπροσωπείς έναν άλλο πολιτικό χώρο από αυτό στον οποίο ανήκει ο Γιώργος Πανδριέλης, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις τόσο το αγωνιστικό του φρόνημα, όσο και την πίστη του στις δυνάμεις της πόλης μας, οι οποίες και τον τίμησαν κατ' επανάληψη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν οι λέξεις εκείνες που θα το χαρακτήριζαν απόλυτα. Τα λόγια εκείνα που θα περιέγραφαν με πληρότητα την ιστορική και ουσιαστική πολιτική του προσωπικότητα. Ο Γιώργος Πανδριέλης υπήρξε λαϊκός πολιτικός και πολιτικός του λαού. Εργάστηκε για το συμφέρον της Κομωτινής και των Κομωτιναίων με σύνεση και νυφαλαιότητα, με ζήλο και πάθος, με πυκμή και δυναμισμό. Αφουγκράστηκε το σφιγμό των πολιτών αλλά και των καιρών και ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του με την απαιτούμενη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνειδησία, βάζοντας ανεξίτηλη σφραγίδα του στην ιστορία του τόπου μας. Σκεφτόταν και συμπεριφερόταν πρώτα σαν πολίτης και μετά σαν πολιτικός. Όταν χρειάστηκε, συνεργάστηκε με όλους τους πολιτικούς χώρους. Υπήρξε άκαμπτος και ευαίσθητος συνάμα. Δεν δέχτηκε να είναι ξύλινος πολιτικάντης, ούτε προτίμησε να εκφράζεται στεγνά ή συστηματικά, όπως επιβάλλουν ενίοτε οι νόμοι της πολιτικής και οι κομματικές ανάγκες. Δούλεψε, κουράστηκε, πέτυχε στόχους και έφερε αποτελέσματα. Θα είναι αγνώμων και μεμψήμυρος όποιος ισχυριστεί ότι δεν κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για το καλό του τόπου. Υπηρέτησε με σεβασμό με τις αρχές, αξίες, πρόσωπα και καταστάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία δεν αγάπησε απλώς, αλλά λάτρεψε. Και ήταν από τους λίγους που γνωρίζουν ότι η λέξη λατρεύω σημαίνει αγαπάω και πιστεύω σε αυτό που αγαπάω. Παρά την πετυχημένη πολιτική του πορεία, δεν έπεσε στην παγίδα της αλαζονίας και αυτό τον καταξίωσε στη συνείδηση του λαού. Ο χαμός του είναι οδυνηρός, τόσο για την πολιτική ζωή, όσο και την καθημερινότητα της τοπικής μας κοινωνίας. Ωστόσο, η παρακαταθήκη που μας αφήνει προϊονίζει πολλαπλά ωφέλη για το μέλλον. Η προσωπικότητά του θα δεσπόζει στις μνήμες μας. Στο άκουσμα του Μυρίου. Η Δημαρχιακή μας Επιτροπή επανέθεσε να σας απευθύνουμε τον τελευταίο χαιρετισμό και ταυτόχρονα να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά σου. Δήμαρχε, κέρδισες τις συμπάθειες της πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την καταξίωση στον πολιτικό σου χώρο σαν ένα από τα αξιότερα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κατάφερες τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, να προχωράς στο κεντρικό σου πολιτικό στόχο, κάνοντας κάποιες προσαρμογές, κάποιους συμβιβασμούς. Μερικές φορές ακόμα να έρθεις και σε αντίθεση και με τον πολιτικό σου χώρο και με την κεντρική διοίκηση, η οποία να πούμε ότι δεν στάθηκε πάντοτε συμπαραστάτης στον βαθμό που απαιτούσαν οι συνθήκες και εσύ ο ίδιος θα ήθελε. Εκτιμάμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν είχες αντικομμουνιστικές προκαταλήψεις, το γεγονός ότι εκτιμούσες το ρόλο και την προσφορά του κομματός μας στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα. Ιδιαίτερα εκτιμούμε και θα θυμόμαστε τη στάση σου στις δύσκολες ώρες που πέρασε η τοπική μας κοινωνία. Βοήθησες όσο μπορούσες και τους απλούς ανθρώπους. Στάθηκες δίπλα στην οικογένειά σου και τους στήριξες, όπως και η οικογένειά σου στάθηκε δίπλα σου, συμπαραστάτες στη
στις εύκολες αλλά και στις πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε. Έπεσες, Δήμαρχε, επάνω στη μάχη, κυριολεκτικά. Όμως η επιστήμη ακόμα δεν κατάφερε να νικήσει αυτό το θεριό. Και αυτή σου τη στάση θα τη θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι. Παρακαλείται να προσέλθει ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Συνασπισμού Νομοδότης. Δήμαρχέ μας, συνάνθρωπε, συμβολή, φιλεγιώργο, πρόωρα άνθρωσης που αγγέλια το μεγάλο συμβασίδι. Βαρύς ο πόλος μας, βαρύς ο καημός όλων των πολιτών, όλων των πολιτών, όλων όσων, όσων είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί σου. Σαν ούριος άνθρωπος του παλιά σου Γιώργο, στο μεγάλο σου ταξίδι, οι πολύχρωμες, οι πολύγλωσσες, οι από το βάθος καρδιάς ευχές όλων των Κομωτινέων. Όλων των Κομωτινέων που σου τόσο τους αγάπησες και σε αγάπησαν, που τόσο τους τίμησες και σε τίμησαν, που τόσο έγινες ένας μαζί τους και τώρα που φέρνεις, όλοι νιώθουν πλέον και εδώ στην ψυχή τους. Στη διάβαση στη ζωή άφησες ανεξίτητες παντιμασίες. Στην ιστορία του τόπου μας, σε περίοδο θέση θα είναι ο βίος, η πολιτεία, η δράση, άνοιξας δρόμους, διέβαινες ορίζοντας, γερές παρακαταθήκες άφησες για τους μεταγενέστερες. Στο μεγάλο σου ταξίδι, Γιώργο, θα σε συνοδεύουν και οι ειδικές του αγαπητού σου φίλου Νίκου Κωνσταντόπουλου, προέλαβε του συνασπισμού, το οποίο τα γνωστά αισθήματα, τη μεγάλη ευκαιρία και εκτίμηση για σένα μου διαμήνυσε να τα μεταφέρω και στην οικογένειά σου και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους κομματινέους. Φίλε Γιώργο, καλό ταξίδι. Κούρα τα παιδιά, συγχαρητήρια και κουράγιο. Θα τον θυμόμαστε πάντα για πολλά και πολλά πράγματα που έκανε. Παρακαλείται να προσέλθει ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος Νομοδότης. Δήμαρχε, φίλε Γιώργο, είναι δύσκολο να σταθεί και μόνο κανείς σε αυτή τη θέση, να σε κοιτάξει και να σου πει αντίο. Δεν θα σε κουράσω πολύ. Άλλωστε είπαμε τόσο πολλά εκλεγούμενοι. Για να εκφράσουν τους αγώνες σου, το ήθος και την αρχοντιά σου, την αποφασιστικότητα και το ανοιχτό δημοκρατικό σου μυαλό. Ίσως επίσης είναι πολύ λίγα αυτά που υπόθηκαν για να εκφράσουν το μέγεθος της εκτίμησης και της αγάπης που έτρεφε ο λαός της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής σε σένα, τόσο για το ακέραιο του χαρακτήρα σου, όσο και για την ανεκτήμητη προσφορά σου. Μια προσφορά που τιμωρήσαμε πάρα πολύ καλά στις διάφορες φάσεις της συνεργασίας μας, αλλά που είναι ορατή στον καθένα που θα στραφεί και μόνο να κοιτάξει την πόλη, την οποία αγάπησες και σ' αγάπησε και που σύσσωμη υπενδύσει. Τις αρχές και η κοινότητα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης νιώθουν βαθιά θλίψη για την απώλεια του φίλου, του συνεργάτη, του ένθερμου υποστηρικτή του Πανεπιστημίου. Αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Γιώργου Παπαδριέλη τον τοπικό άρχοντα που κατανόησε όσο κανένας άλλος τη σημασία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για τον τόπο μας και το απέδειξε έμπρακτα. Ιδιαίτερος ο πόνος για την οικογένεια του ΤΕΦΑ της πόλης μας που έχασε τον καλό φίλο, τον κρίσιμο συνεργάτη, τον μεγάλο ευεργέτη. Θλίβεται βαθιά και η αθλητική οικογένεια του τόπου μας για την απώλεια του Γιώργου Παντριέλη, φίλαθλου και παράγοντα πανελλήνιας εμβέλειας. Ιδιαίτερα για την Ομοσπονδία της Καλαθοσφαίρησης. Χάσαμε τον φίλαθλο, τον πρόεδρο, τον οπαδό,
κάθε πρόβλημα τη στιγμή που εμφανιζόταν άλυτο. Φίλε Γιώργο, οι σκέψεις μας θα είναι σε σένα. Θα μας σωτήρεις πάντα, θα μας οδηγείς, θα συνεχίσουμε το έργο σου, να είσαι σίγουρος. Παρακαλείται να προσέλθει η πρόεδρος του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής. Yeah, boy.
Κύριε Δημάρχε, είμαστε εδώ για ένα θλιβερό γεγονός, για την απώλεια του Γεωργίου Παδριέλη. Εσείς χρόνια δημοτικά πράγματα συνεργαστήκατε από τέτοια μαζί του. Τι έχετε να θυμόσαστε? Λοιπόν, πράγματι η απώλεια του κύριου Γεωργίου Παδριέλη θα μας λείπει πάρα πολύ, διότι είναι ένας δημοκρατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα από τους καλύτερους. Ήταν ένας άψογος πολιτικός, ήταν τίμιος πολιτικός. Εδώ και με τον κύριο Παπαδρέλη γνωριζόμαστε 20 χρόνια, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια πήραμε μέρος στη ΤΕΔΚ, το οποίο ήταν πρόεδρος και εγώ γενικός γραμματέας. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, πάντα θεωρούσε του λαού τις δουλειές του κοινού, πάντα από τα δικά του πιο μπροστά. Ήταν η συμπεριφορά του κυρίου Παπαδρέλη, ήταν άψογα κοντά στον ψηφόρο του. Για μένα που λένε η πολιτική είναι ψεύτικη και αρρητία, αλλά αυτόν τον άνθρωπο εγώ για μένα στη ζωή μου έχω αφήσει πάρα πολλά παραδείγματα, δεν θα το ξεχάσω. Γιατί όσο γνώρισα εγώ τον κύριο Παπαδρέλη, στα λόγια του ήταν πάρα πολύ τυχερός, ήταν καλός, δημοκράτης άνθρωπος, πάντα σεβόταν τους ανθρώπους και στο τόπο του πονούσε. Ήταν ένας δήμαρχος πραγματικός, είχε μεγάλο οράματο για τον τόπο μας, τον ομοροδότης και στην κομματή, στο λαό του.
θα μας λείπει. Δηλαδή, όσο και να πούμε με τις λέξεις, δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και θα μας λείπει. Και θα χάσει έναν μεγάλο ηγέτη η Κομωτινή. Ζωή σε όλους τους Κομωτινούς. Δεν έχω να πω παραπάνω τίποτα. Ήταν καλός. Και στη ζωή μας να μας πούμε μακάρο όλοι να είναι σαν τον κύριο Παπαδρέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα για την Κομωτινή σήμερα και για άλλη πυροδόπηση. Θα έλεγα ότι μια πολύ δύσκολη μέρα, μέρα λύπης και οδύνης, αλλά και μέρα κενού. Λύπη γιατί μας έφυγε ο φίλος μας, ο Γιώργος Παντρέλης, κενό διότι η ιστορία της Κομωτινής τα τελευταία 30 χρόνια μας λείπει. Όμως να είναι σίγουρος εκεί που θα πάει και να είναι καλό το ταξίδι του, εκεί που θα μας βλέπει από ψηλά, ότι εμείς εδώ, αυτοί που το γνωρίσαμε, αυτοί που συνεργαστήκαμε μαζί του, και γι' αυτό είναι τιμή για μας που μας δώσει την καρδιά και την ψυχή του, ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, το έργο των 30 χρόνων. Δεν είναι μόνο τα 12 χρόνια της Δημαρχίας, είναι όλη η πολιτική παρουσία. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, διότι πρέπει να δικαιώσουμε τους αγώνες του. Και ο αγώνας του είναι για μια Κομωτινή, ένα Δήμο καλύτερο για όλους τους πολίτες, χριστιανούς και μουσουλμάνους, για αυτούς τους πολίτες που τους αγάπησε ο Γιώργος Παντρέλης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημαρχέ, όλη η Θράκη πενθεί, όλη η Ελλάδα θα λέγαμε. Πενθεί αυτοδιοίκηση, πενθεί η Κομωτινή, η Θράκη, η Ελλάδα, ονομάζω εδώ πίσω. Ο Γιώργος Παπαδρέλης ήταν ένας οραματιστής και ένας μαχητής της αυτοδιοίκησης. Πραγματικά με τις ιδέες, τις σκέψεις του, την αγωνιστικότητά του, αλλά την αγάπη του και την προσήλωσή του στον πολίτη μας είχε σκλαβώσει όλους και μαζί του αγωνιζόμασταν για ένα καλύτερο αύριο της Θράκης και της Ροδόπης μας. Πιστεύω ότι το κενό που αφήνει ο Γιώργος Παπαδρέλης είναι δυσαναπλήρωτο. Τέτοιοι πολιτικοί άνδρες, τέτοιοι δήμαρχοι, τέτοιοι τοπικοί ηγέτες δεν βρίσκονται εύκολα. Κυρία Μανολή, υπήρξατε στενή συνεργάτη του Γιώργου Παντριέλη από την πρώτη στιγμή της πορείας του. Βέβαια, είναι δύσκολες στιγμές για σχόλια, ωστόσο. Ωστόσο, είμαστε εδώ, όλοι με την καρδιά μας, για να πούμε το στερνό αντίο σε έναν μεγάλο αγωνιστή, στον πρώτο πολίτη της πόλης μας. Τον Γιώργο του Παπαδριέλη, που αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος, τον αγάπησε και τον τίμησε επανειλημμένα, με έναν ξεχωριστό τρόπο. Αλλά και ο Γιώργος ο Παπαδριέλης αυτή την πόλη, αυτό το Δήμο, τον αγάπησε και του χάρισε το καλύτερο, το πιο δημιουργικό κομμάτι της ζωής του. Και ήταν ευτυχής, γιατί μπόρεσε να αγωνιστεί και να προσφέρει με διάρκεια, με αποτελεσματικότητα σε αυτή την πόλη, σε αυτό το Δήμο που με πάθος αγαπούσε. Μόνο που έφυγε νωρίς και προξένησε πόνο πολύ, όχι μόνο στους δικούς του, στους συγγενείς του, στην οικογένειά του, αλλά και στους φίλους, τους συντρόφους, τους συνεργάτες, όλους τους συνδημότες του. Τον αποχαιρετάμε, τιμώντας τον, αλλά πιστεύω ότι η πιο ουσιαστική τιμή είναι όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, να αγωνιστούμε για να συνεχίσουμε αυτά που πίστευε και εκείνος, δείχνοντας την αγάπη με το πάθος που την έδειχνε και εκείνος για αυτόν τον τόπο, για αυτή την πόλη, για αυτούς τους ανθρώπους, με αποτελεσματικότητα, με καρδιά, με διάρκεια, με αγάπη. Ναι. Κύριε Σιλιανίδη, πένθος για την Κομωτινή, για τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα. Μετά 12 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στο τιμόνι του Δήμου Κομωτινής, ο Γιώργος Παπαδριέλης δεν είναι μαζί μας. Αυτό που έχω εγώ να πω σε μια τέτοια δυσάρεστη στιγμή είναι ότι κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας του απέδειξε σε όλα τα επίπεδα ότι είναι ένας μεγάλος αγωνιστής. Τίμησε την παράταξή του για την οποία έδωσε με πάθος την ψυχή του για να τη βοηθήσει, δείχνοντας ότι δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε και τον χώρο που εκπροσωπεί, και το λέω εκπροσωπώντας έναν άλλο χώρο, τιμώντας την πράξη του αυτή καθ' αυτή. Σε στάδιο πολιτικής ορίμανσης απέδειξε ότι βάζει την πόλη πάνω από κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες και ξέρει να συνεργάζεται με ανθρώπους όλων των χώρων, αρκεί να ωφεληθεί ο Δήμος μας, η πόλη μας, ο τόπος μας, πράγμα που αποτελεί δίδαγμα για όλους εμάς τους νεότερους.
και στην τελευταία φάση του αγώνα του απέδειξε ότι είναι και αγωνιστής της ζωής. Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις, έχοντας στο πλευρό του μια δυνατή οικογένεια που δημιούργησε ο ίδιος, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και δείχνοντας όλους ότι η αξία άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα τελικά. Πιστεύω ότι άφησε τη σφραγίδα του στο Δήμο μας. Για μας αυτό τους νεότερους αποτελεί παρακαταθήκη, αλλά και όλη αυτή η διαδρομή νομίζω αποτελεί και μια διδασκαλία για το πώς πρέπει να φερόμαστε και να συμπεριφερόμαστε και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας, αλλά και μέσα στα πλαίσια της ίδιας της ζωής τελικά. Εύχομαι κουράγιο στους συγγενείς του και δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή και καλώ όλους τους συμπολίτες να διδαχθούν από το παράδειγμα το οποίο έδειξε προς όλους μας ο Γιώργος Παπαδρίλης. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δημάρχε, θλίψη και οδύνη σήμερα για την Κομωτινή, τη Θράκη, την Ελλάδα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, πράγματι σήμερα θρυνούμε τον άνδρα. Τον άνδρα ο οποίος στο πρώτο μέλημά του είχε πάντα τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, γέννημα θρέμα. Ένας άνθρωπος που έδωσε τη ζωή του για να πάει μπροστά ο θεσμός αυτός, τον οποίο εκπροσώπησε επάξια σε όλη τη διάρκεια που ήταν δήμαρχος Κομωτινέων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιστεύω. Για εμάς τους νεότερους υπήρξε ένας σημαντικότατος δάσκαλος για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι το κενό που αφήνει και στον τόπο και στον χώρο το δικό μας, αλλά πιστεύω και στον χώρο της δημοκρατίας, θα είναι το κενό πάρα πολύ μεγάλο. Εύχομαι να είναι ο δρόμος που ακολουθεί από σήμερα ο δρόμος του Θεού, να μας κοιτάει από εκεί ψηλά και να μας δίνει κουράγιο ενθυμούμενον τον, για να συνεχίσουμε το έργο το οποίο ξεκίνησε αυτός για τον τόπο του, να συνεχίσουμε και εμείς το έργο αυτό για το δικό μας τόπο, για τον ομόνο Δόπης, αλλά για τη Θράκη γενικότερα. Πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε με την δουλειά του, με τη σύνεσή του, με την αγάπη του για τον τόπο του, ότι ήταν ανθρωπίνος δυνατόν να δείξει, και πιστεύω ότι θα μας μείνει αξέχαστος σε όλους εμάς που είμαστε συνάδελφοί του κατά πρώτο λόγο, αλλά κυρίως σε αυτόν τον λαό τον οποίο αγάπησε και υπηρέτησε με τόσο πάθος. Συμπολή. Λοιπόν, σήμερα ένα τραγικό γεγονός για όλη την Κομωτινή, για τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα. Ήταν για την Κομωτινή και τη Θράκη που τον αποχαιρέτησε όπως το άξιζε. Ο Γιώργος ήταν μια μεγάλη απώλεια για την Δήμαρχος Κομωτινής, μια μεγάλη απώλεια για την αυτοδιοίκηση. Τίμησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ και επί δύο τετραετίες, με συμβολή που υπήρξε καθοριστική στο άνοιγμα ενός καινούργιου δρόμου που προσπαθούμε να κάνουμε, ένα δρόμο προς το μέλλον, για να συγκλίνουμε την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση. Συνέβαλε όσο λίγοι με τις ιδέες του, με τη μαχητικότητά του, με πάνω απ' όλα με το χαρακτήρα του. Ήταν αυτός που πάντα μας ένωνε πάνω από αυτά που μας χώριζαν όλους. Μας δίδαξε και μας έμαθε πάρα πολλά. Του οφείλει η ελληνική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά. Δεν γνωρίζουν οι Κομωτινοί πόσο οφείλει στον Γιώργο τον Παπαδριέλη αυτοδιοίκηση και εξέλιξη του δεσμού σε ανθρώπους σαν τον Γιώργο. Μα πάνω απ' όλα νομίζω ότι έδειξε το μέλλον. Έδειξε το μέλλον. Γιατί όπως αναγνώρισαν και όλοι όσοι τον αποχαιρέτησαν σήμερα, ήταν δήμαρχος όλων κυριολεκτικά των πολιτών της Κομωτινής, μουσουλμάνων και χριστιανών, δείχνοντας την αυτοδιοίκηση που αύριο θα βρίσκεται μπροστά σε φαινόμενα πολυπολιτισμικών κοινωνιών, δείχνοντας εδώ και 12 χρόνια το δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος? Άνοιξε ένα δρόμο ο Γιώργος. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας. Για μας και για μένα προσωπικά είναι μεγάλη βεβαιοδύνη, γιατί ο Γιώργος έξω και πέρα από όλα τα υπόλοιπα ήταν, τιμούσε την έννοια της φιλίας όσο λίγοι άνθρωποι. Δεν έτυχε να γνωρίζει πολλούς ανθρώπους σαν τον Γιώργο, που να μπορώ να σου λέω μέσα από την καρδιά μου φίλους και να τους εμπιστεύομαι όπως εμπιστευόμουν τον Γιώργο, γιατί ήταν πραγματικά ένας φίλος λαμπρός, ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φωτιάδη, χάθηκε ένας μεγάλος πολιτικός άντρας και ένας μεγάλος άνθρωπος. Όχοντος είναι βαρύ το πέθυντος όλων μας, όλου του λαού της Κομωτινής, της Θράκης, όλων όσων γνώρισαν αυτόν τον πραγματικά εξαίρετο άνθρωπο, τον Γιώργο τον Παπαδρέλη. Πραγματικά είναι βαρύ το χρέος μας να ακολουθήσουμε τις παρακαταθήκες
να τον θυμόμαστε πάντοτε, γιατί πραγματικά η προσφορά του στον τόπο ήταν πολύ πολύ σημαντική. Το δικό μου καθήκον, με την ιδιότητα πρώτα του φίλου, του αγαπητού, που με την φιλία του με τίμησε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και το εκπροσώπου της κυβέρνησης και του κόμματος, του Εκθεσιακού Γραφείου και της Διοικητικής Επιτροπής, θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά της, να διαβεβαιώσουμε τον πλήρη σεβασμό και την αναγνώριση του όντως θεαματικού έργου που προσέφερε αυτός ο εξαίρετος αγωνιστής δήμαρχος Γιώργος Παπανδρέλης. Πιστεύουμε ότι η θύμηση θα είναι αιώνια και ότι ο χρόνος, ο πανδαμάτορ, δεν θα μπορέσει τελικώς να ξεριζώσει από τις μνήμες μου το έργο το οποίο επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τον άνθρωπο Γιώργο Παπανδρέλη. Ευχαριστώ πολύ.